Έχουν βγει καινούργιες πληροφορίες, λεπτομέρειες σχετικά με την πολυαναμενόμενη στέψη του βασιλιά Καρόλου που θα γίνει, σας θυμίζω, στις 6 Μαΐου. Και από ό,τι φαίνεται σπάει την παράδοση τη μία μετά την άλλη. Ο Κάρολος θέλει να είναι προσαρμοσμένη ουσιαστικά αυτή η στέψη στον 21ο αιώνα. Βγάλτε αυτά τα πλάνα, κλαίω, δεν μπορώ. Γιατί όχι, όχι, μάλιστα. Μισό λεπτά, κανονικά θα έπρεπε να φορέσει αυτή τη στολή, η οποία είναι ονειρική. Παιδιά, δεν μπορεί να είναι σαν να έχετε κάνει μοντάζ και να είναι η Βασίλισσα και έχετε βάλει το πλάνο. Είναι σαν τον άνθρωπο το σπηλαίο που έχει φορέσει ό,τι βρήκε πάνω του γιατί κρυώνει, ας πούμε, καταλαβαίνετε. Με τις ωραίες του. Με τις ωραίες του, τις μεταξωτές του, τις κάλτσες, με τη βράκα του αυτή την ωραία, με τη γούνα. Την Ερμήνα από πάνω, θα αλλάξει και δύο στέματα σίγουρα. Θα κάνει εμφανίσεις, πρώτη εμφάνιση, δεύτερη. Δεν ξέρω, σε ποια φάση θα φορέσει μάλλον το αυτοκροταρικό στέμα και μετά το στέμα του Αγίου Εδουάρδου, αλλά είναι σίγουρα θα τα φορέσει αυτά και τα δύο. Τις μεταξωτές κάλτσες και τη βράκα, ξεχάστε την. Γιατί? Θα κάνει εμφάνιση, θα θέλει με την. Ας είναι ελαφρύ το στέμα που θα το. Μάλλον για αυτό το λόγο. Λοιπόν, δεν μπορώ. Δεν θα τα φορέσει αυτά και θέλει να κάνει εμφάνιση, λέει, με στρατιωτική στολή. Κατά πάσα πιθανότητα αυτή του ναυάρχου του στόλου. Αχ, και ναυαρχέ μου και τα λοιπά. Είναι ωραία αυτή η μπέτα. Βασιλιάς δεν είναι αυτή τη στιγμή. Ό,τι γουστάρει κάνει. Αλλάζει πρωτόκολλα. Δεν μπορεί να αλλάξει τα πρωτόκολλα. Δεν γίνεται από στις εκλογές. Μην τα ισοπεδώσει όμως κιόλας. Πρέπει να αλλάξουν τον νόμο για δύο κυβερνήσεις μετά. Οπότε αυτό, αν μπορεί να αλλάξει κάτι, θα το αλλάξει, ξέρω εγώ, για δύο βασιλείες μετά. Όχι για τον Γουίλεμ, για το γιο του. Κατάλαβε. Πώ θα αλλάζει για τον εαυτό σου, πώ είσαι, κύριε Βασιλιά. Επίσης, ένα μεγάλο ερωτηματικό παραμένει για το αν θα παρευρεθούν στη στέψη ο πρίγκιπας Χάρη με την Μέγκαν Μάρκλ. Κοίταξε, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θέλει να δείξει μια ενότητα με τη στέψη αυτή ο Βασιλιάς Κάρολος.